για το οποίο θα μιλήσουμε, όπως θα μιλήσουμε και για την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδος στο πρωτάθλημα, με έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πολύ σημαντικής νίκης στην Καστοριά το περασμένο Σάββατο, τον Γιάννη Θανασούλα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση και τη δική σου φυσικά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είναι η καλύτερη σου εμφάνιση με τη φανέλα του Ηρακλή ή ξεχνάω άλλο μάτς? Εντάξει. Εγώ λέω ότι αυτό είναι. Μπορεί να υπάρχει άλλο, να μην σε αδικήσω. Εντάξει, άμα είναι για τη φετινή χρονιά, ναι, σίγουρα, γιατί είναι και η βαρύτητα του αγώνα, σημασία. Και για τη φετινή χρονιά, ναι, πιθανό. Τώρα πέρσι είχαν, εντάξει, ήταν πολλά μάτς. Στο σκοράρισμα, στους πόντους, στη γενικότερη παρουσία σου σε άμυνα, σε επίθεση, νομίζω ήταν ένα γεμάτο παιχνίδι. Και όλης της ομάδας. Θεωρώ ότι δείξατε από ένα σημείο και μετά ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σας ξεφύγει το μάτς, έτσι. Σίγουρα ήταν ένα μάτς το οποίο είχαμε καταλάβει τη βαρύτητα που είχε, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη έδρα, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία διεκδικεί θέση για play-off, οπότε ξέραμε τη βαρύτητα του αγώνα και επίσης θέλαμε να βγάλουμε μια αντίδραση, γιατί είχε πληγωθεί ο εγωισμός μας από την εμφάνιση στο Μαρούσι. Από την εμφάνιση τόσο πολύ και από την ήττα. Οπότε ήταν ένα μάτς το οποίο θέλαμε να αποδείξουμε σε αυτούς μας και γενικότερα σε όλη την βασιλετική κοινότητα ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Οπότε ήμασταν συγκεντρωμένοι όλα τα παιδιά για να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια που λες πολύ σωστά, όπως το Μαρούσι που πληγώθηκε ο εγωισμός σας, νομίζω το ίδιο έγινε και στο κύπελο. Άσχετα αν εκείνο το μάτς δεν κόστησε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου. Αλλά πληγώνεται ο εγωισμός σας και στο αγωνιστικό κομμάτι, Γιάννη, με τους πολλούς πόντους που δέχεται η ομάδα. Πού το οφείλεις αυτό? Δηλαδή 100 από το Μαρούσι, 62 στο ημίχρονο από το Διαγόρα. Ήταν κακές παρενθέσεις, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι και εσύ φυσικά. Και το πώς μπορεί να διορθωθεί και με τον νέο προπονητή πλέον, έτσι, αν έχει αλλάξει κάτι και σε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μέξα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα μάτς που ανέφερε, στο παθητικό μας ήταν κακό. Αλλά στις 5 πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε το Μαρούσι, όλα τα άλλα μάτς είχαμε χαμηλό παθητικό. Σωστά. Βέβαια, η κακή εικόνα είναι που μένει στο πολύ τον κόσμο και που χτυπάει άσχημα. Συμφωνώ ότι ήταν πραγματικά κακές εμφανίσεις αυτές. Είναι κάτι που δουλεύουμε, είναι κάτι που προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και με τον προηγούμενο αλλά και με τον νέο προπονητή που έχει έρθει. Στην Καστοριά, στο πρώτο μάτς με τον νέο προπονητή, στο 35 είχαμε δεχτεί 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τα τελευταία 5 λεπτά, όταν είχε ανοίξει το παιχνίδι, χαλαρώσαμε, πράγμα που δεν επιτρέπεται, και επειδή δεν υπήρχε και εικόνα, επειδή δεν το είδε πολύ ο κόσμος, ναι. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είναι κάτι που δουλεύουμε, είναι κάτι που το ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία και είναι πράγματα που δουλεύουμε στην άμυνα και θέλουμε να τα βελτιώσουμε ενώπιση της συνέχειας για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Προλαβαίνει ή πρόλαβε ο κύριος Μέξας να μπολιάσει κάποια στοιχεία, να βάλει κάποια στοιχεία καινούρια, ή χρειάζεται χρόνος για να μάθετε καλύτερα ο ένας τον άλλον, έτσι, οι αθλητές με τον προπονητή τους? Ναι, υπήρχε και μια διακοπή του πρωταθλήματος, έτσι ώστε είχαμε 2 εβδομάδες για να παίξουμε το πρώτο πίσω παιχνίδι. Mm-hmm. Είχε περισσότερες μέρες ο κόσμος να μας περάσει τα καινούργια πράγματα που θέλει να παρουσιάσουμε. Σίγουρα έχει κάποια πράγματα, αρχίζουμε να τα αφομοιώνουμε σιγά σιγά, αλλά θέλουμε πολλή δουλειά. Η αλλαγή προπονητή σίγουρα φέρνει μια αλλαγή ψυχολογία στην ομάδα και παίζει καλύτερα, αλλά μέχρι να αφομοιώσει την καινούργια φιλοσοφία θέλει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις 2,5 εβδομάδες που είμαστε ήδη. Mm-hmm. Είναι μια καλή νίκη η οποία θα μας βοηθήσει και ψυχολογικά και βαθμολογικά φυσικά. Δουλεύουμε πάνω σε καινούργια πράγματα και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά, έτσι ώστε να στη συνέχεια να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι με την Ευρώπη Ευκοχωρίου, μια ομάδα που μπήκε από το παράθυρο στην Α2 καθώς τα Τρίκαλα δεν κατέβηκαν στο πρωτάθλημα, και παρόλα αυτά μέχρι στιγμής νομίζω δείχνει καλό πρόσωπο. Βέβαια δεν την ξέρουμε τόσο καλά, εσείς θα την κατασκοπεύσετε αυτή την εβδομάδα για την προετοιμασία σας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κακή ομάδα, έχει 3 νίκες αν δεν κάνω λάθος. Αναμφίβολα. Έχουμε παίξει 5 αγωνιστικές και έχει θετικό ρεκόρ. Έχει 3 νίκες, 2 ήττες. Είναι μια δυνατή ομάδα, σκληρή ομάδα. Έχουμε παίξει κάποια φιλικά προετοιμασία, είδαμε και σήμερα το πρώτο βίντεο. Είναι μια ομάδα σκληρή, η οποία παλεύει όλα τα μάτς. Έχει κάνει τις 2 τελευταίες νίκες, μάλιστα, που έκανε και στην Καβάλα και την προηγούμενη εβδομάδα μέσα με τον Κόρυβο. Στο 30 έχανε και κατέληξε να το πάρει το μάτς με 2 ανατροπές στο 10 λεπτό. Δείχνει
δείγματα ότι αυτό ότι είναι μαχητική ομάδα, ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια και σίγουρα κανένα μάτι στην Α2 δεν είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε σοβαροί και να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει ειδικά μας στην έδρα μας. Mm-hmm. Γιάννη, μέχρι στιγμής, έτσι κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, παρά τις προβλέψεις από πολλούς μπασκετικούς που γνωρίζουν καλά τα της κατηγορίας της Α2 και λέγανε ότι ο Ιωνικός τελείωσε, ψάξτε για το δεύτερο, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπουμε έναν Ερμή Αγιάς να είναι δυνατός και να ισοβαθμεί με Ηρακλή και Ιωνικό. Βλέπουμε πολλές εκπλήξεις να γίνονται. Πρόσφατα ο Απόλλων κέρδισε τον Ιπποκράτη, για παράδειγμα, που δεν είχε νίκη. Τελείως διαφορετικό το πρωτάθλημα σε σχέση με πέρσι που υπήρχε το Περιστέρι και όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να το φτάσουν, έτσι. Θα συμφωνήσω στο τελευταίο που λες, ότι είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα, καθώς πέρσι είχε φανεί το Περιστέρι να ξεχωρίζει και οι υπόλοιπες ομάδες να βρίσκονται μια ταχύτητα πιο κάτω. Αλλά η φετινή κατηγορία είναι διαφορετική. Σίγουρα ο Ιωνικός είναι φαβορή, καθώς έχει πολύ πλούσιο ρόστορο με βάθος και ποιότητα. Αλλά για μας δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θα υπάρχουν στραβοπατήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με αρκετά καλές ομάδες. Σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες που θα στραβοπατήσουν, αρχίζει και φαίνεται ήδη αυτό, το περιμέναμε και εμείς άλλωστε. Και ο Διαγόρας έκανε δύο σερί ήττες από Καρδίτσα και στο Ψυχικό. Η Νίκαια τώρα έχασε. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα με δύσκολες έδρες. Τα φοβορεί δεν περνάνε εύκολα. Μπορεί στην έδρα να δείχνουν κάποια ποιότητα και κάποια δυναμική, αλλά εκτός έδρας είναι διαφορετικά τα μάτια. Οι ομάδες συσσαγωγικά μεγαλώνουν. Οι υποδιέστερες θεωρητικά μέσα στην έδρα τους μεγαλώνουν και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παίξουν με τα φοβορεί της κατηγορίας και είναι πιο δύσκολα τα μάτια πάντα. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός, να είσαι συγκεντρωμένος και κάθε Σάββατο να δίνεις το 100% για να πάρεις την νίκη. Κάτι τελευταίο και να σε αφήσω να ξεκουραστείς που ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Είπες νωρίτερα και ήταν στην αρχή της κουβέντας μας τη λέξη πείσμα. Σας πείσμωσαν οι ήττες όπως στο Μαρούσι. Εσένα προσωπικά που είσαι από πέρυσι στην ομάδα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιο παλιά σε σχέση με αυτούς που ήρθαν φέτος, η λέξη πείσμα υπάρχει μέσα σας, σας τρώει καθημερινά για τον στόχο της ανόδου το οποίο δεν καταφέρατε πέρυσι? Πραγματικά ναι, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι να πετύχουμε και να καταφέρουμε να ανεβούμε κατηγορία. Από πέρυσι ήταν ο μεγάλος στόχος και η πέρσινη χρονιά αποτελεί το μεγάλο κίνητρο για τη φετινή ακόμα περισσότερο. Από μόνη της η ομάδα βέβαια σου δίνει το κίνητρο και τη δύναμη ότι πρέπει να ανέβει και να πιστέψει ρε κλείσει στην κατηγορία που ανήκει. Αλλά όλοι είμαστε πολύ κινητοποιημένοι, να το πω έτσι, και ενεργοποιημένοι, έτσι ώστε φέτος πραγματικά να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μεγάλη πίστη και στις δυνατότητες της ομάδας και το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι να καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε ανέβει κατηγορία. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και το Σάββατο και σε σένα και σε όλη την ομάδα και καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλό εγώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, yeah. Να είσαι καλά.